Λοιπόν, θα μιλήσω με έναν ειδικό τώρα στην Ελεύθερη πάλι, τον κύριο Μιχάλη Τσόχου. Καλησπέρα σας. Χαίρετε, πώς είστε κύριε. Ή στην ελληνορωμαϊκή. Εγώ ούτε καν ξέρω τη διαφορά. Τώρα ντράπηκα να το ρωτήσω αυτό στον προπονητή πριν που μιλούσαμε, τον κύριο Ιακωβίδη. Ποια είναι η διαφορά της ελληνορωμαϊκής με την Ελευθέρα που λέμε πάλι. Πάντως κάποτε... θυμάμαι το Χολίδη, θυμάμαι το Μιγιάκη, θυμάμαι φυσικά τον... Αυτό πήγα να σου πω κι εγώ, όλους αυτούς θυμάμαι κάποτε όταν δεν βομβαρδιζόμασταν από... Ο Παύλος, ο Σαλτσίτης δεν είναι, πάλι δεν είναι ο Παύλος. Δεν ήταν αρσιβαρών, τους μπερδεύω λίγο. Ναι. Όταν δεν βομβαρδιζόμασταν από τηλεοπτικό αθλητικό προϊόν και είχαμε μόνο την ΕΡΤ, βλέπαμε και πάλι φανατικά. Βλέπαμε και άρση βαρών φανατικά. Δε στους Ολυμπιακούς Αγώνες βλέπαμε ακόμα και αυτό το που παίζανε με τα άλογα και τα μπαστούνια και τα μπαλάκια. Θέλω να πω ότι όλη αυτή την επαφή την έχουμε χάσει, γιατί πια παίρνεις τόση πληροφορία σε σχέση με τα αθλητικά και βλέπεις τόσο αθλητικό περιεχόμενο που δεν φτάνουν πια οι αντοχές σου να δεις πάλι. Δεν φτάνουν οι αντοχές σου να δεις τοξοβολία. Βλέπαμε Ολυμπιακούς Αγώνες και περιμέναμε να ρίξει ψάρα. Δεν φτάνεις πια, δηλαδή δεν έχεις άλλες αντοχές, δεν μπορείς να καταναλώσεις άλλο αθλητικό περιεχόμενο. Αχα, ναι, έτσι είναι. Και δυστυχώς κάποιες προσπάθειες τέτοιων παιδιών μένουν στην αφάνεια και του τύπου, περνάνε στα ψηλά γράμματα, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν και τη βασική στήριξη. Δεν λέω τίποτα φοβερό. Δηλαδή, ακριβώς όπως το λες. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν να παραγωνιστούν. Αυτό κατάλαβα από τον προπονητή που μιλούσα πριν. Ναι. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν να παραγωνιστούν. Τα βασικά δεν έχουν. Και δεν τους πληρώνουν τα ταξίδια να πάνε σε ένα παγκόσμιο. Η Ομοσπονδία δεν τους πληρώνει τα ταξίδια να πάει σε ένα παγκόσμιο. Έχουν κερδίσει την πρόκληση τη συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο. Αφήνω στην άκρη τους χώρους προπόνηση, στράτα, όλες αυτές τις απίθανες δυσκολίες που έχουν καθημερινά. Ούτε καν τη συμμετοχή. Ούτε τις βοηθούν καν στη συμμετοχή. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ξέρω αρκετές περιπτώσεις και ξέρω και ορισμένους ανθρώπους που το έχουν πάρει ζεστά και προσπαθούν με διάφορες χορηγικές συνεργασίες να βοηθήσουν. Πρόσφατα έχω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, προφανέστατα δεν μπορώ να πω όνομα, διότι δεν το επιτρέπει το παιδί και δεν το έκανε και γι' αυτό. Υπήρχε μια τέτοια περίπτωση ενός αθλητή σε τέτοιου είδους σπορ, ο οποίος είχε κερδίσει τη συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Βγήκε και έκανε μια... έδωσε μια συνέντευξη στο Γκαζέτα και είπε ότι... Ρε παιδιά, δεν βάζουν τα λεφτά να πάω στο ταξίδι, ας πούμε, που έχω κερδίσει την πρόκληση και δεν έχω να πάω. Mm. Και το διάβασε ένας από όσες της μεγάλης ομάδας, Έλληνες, και επικοινώνησε μαζί μας και κανόνισε και πλούσε αυτός για να, για να πάει το παιδί, για να μπορέσει να πάει. Τώρα μας έλεγε ο προπονητής, ένα που έχω πιάσει και έχω κολλήσει με αυτό την ώρα που το είπε, είναι ότι περιμένουν να τελειώσουν τα παιδιά από ένα λύκειο, ένα γυμνάσιο στη Σταυρούπολη, να τελειώσει δηλαδή η βάρδια και να στρώσουν τα, πώς τα λένε αυτά κάτω, τα μαξιλάρια, που κάπως λέγονται, αυτά, για να κάνει προπόνηση ένας πρωταθλητής Ευρώπης. Να κάνει προπόνηση, να σκουπιστεί μετά λίγο με τις πετσέτες του και να πάει σπίτι του να κάνει μπάνιο. Ναι. Αυτές είναι δυστυχώς οι συνθήκες. Αθλητισμός που δεν έχει πάνω του στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας, όσο και σε κορυφαίο επίπεδο να γίνεται υπό πρωτόγονες συνθήκες. Ναι. Τους πήραν τηλέφωνο όμως. Τους έχουν πάρει τηλέφωνο. Δηλαδή, και ο τελευταίος και ο πιο πικραμένος που είμαι εγώ, ας πούμε, τους πήρα και τηλέφωνο για να τους βγάλω σήμερα μετά από μια επιτυχία. Έτσι. Τους πήραν και οι μεγάλοι, τα μεγάλα κεφάλια τους πήραν και αυτούς και αυτοί να τους δώσει συγχαρητήρια πάντως μετά από αυτή την επιτυχία. Ναι. Συμβαίνει αυτό και εμείς, να σου πω την αλήθεια, καλό είναι να το κάνουμε ακόμα και στην επιτυχία.
Γιατί υπάρχουν πολλές φορές το κοινό μας κατηγορεί και έχει και ένα δίκιο ότι δεν ασχολούμαστε πολύ με αυτά, αλλά πολλές φορές και το κοινό δεν ασχολείται με αυτά. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όταν η Καρακάκη πήρε το μετάλλιο και έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Ήμουν διευθυντής τότε στον Καζέτα και κάναμε μια σειρά από αφιερώματα. Και στείλανε πάρα πολλοί χρήστες του διαδικτύου σχόλια, διαμαρτυρίες, ότι τώρα τη θυμηθήκατε ρε Καράγκιοζητες κι εσείς, γιατί τότε η Κορακάκη είχε διαμαρτυρηθεί έντονα που δεν είχε πάρει την παραμικρή στήριξη και έκανε σκοποβολή σε ένα ρημάδι προκειμένου να πάει στους αγώνες στη συνέντευξη αυτή και είχαν έρθει πάρα πολλά σχόλια. Εγώ θυμόμουν πάρα πολύ καλά όμως ότι με αυτή την κοπέλα είχαμε ασχοληθεί. Έψαξα λοιπόν και βρήκα ότι 4 μήνες πριν τους αγώνες είχαμε κάνει μια τηλεοπτική βίντεο συνέντευξή της όπου γράφαμε ότι είναι η μεγάλη ελπίδα να πάρει ένα μετάλλιο και μέσα σε αυτή τη βίντεο συνέντευξη μας εξηγούσε διάφορες δυσκολίες της. Μπήκα λοιπόν από περιέργεια να δω τι είχαν κάνει εκείνη την μέρα οι χρήστες. Ναι. Και το αντέρτησα ότι ναι, έχουμε ευθύνη εμείς που δεν σας παρουσιάζουμε πάρα πολύ αυτά τα παιδιά εκ των προτέρων και περιμένουμε την επιτυχία για να ασχοληθούμε μαζί τους. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. 4 μήνες πριν είχαμε σηκώσει αυτό το βίντεο. Το είχαμε αφήσει πρώτο θέμα. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, το βίντεο αυτό το είχαν δει κάτι του τύπου 1000 χρήστες του Καζέτα. Ενώ την ίδια μέρα μία ανάρτηση στον Καζέτα το σεξι ατύχημα της Ελένης Μενεγάκη όπου είχε φανεί το εσώρουχό της πάνω σε ένα σταυροπόδι είχε κάνει κάτι του τύπου 120.000 views. Η αλήθεια είναι. Χωρίς να γίνει πρώτο θέμα στον Καζέτα, προφανέστατα. Απλώς περνώντας από τη ροή. Οπότε είναι πάρα πολλές φορές τι δίνουμε στον κόσμο, αλλά είναι πάρα πολλές φορές και τι καταναλώνει ο κόσμος και πόσο ενδιαφέρεται και ο κόσμος γι' αυτά. Εγώ το λέω συνεχώς αυτό, ναι. Ας πούμε και για το. Διαμαρτύρονται κάποιοι για το. Για αυτό που πουλάνε τα κανάλια, ας πούμε, στην τηλεόραση. Την στεναχώρια, τη δυστυχία, τη μαυρίλα, το αίμα κτλ. Κατηγορούν όλοι. Ναι, αλλά προφανώς το κανάλι βλέπει ότι όταν παίζει αυτό το θέμα που προανέφερα, που περιέγραψα, με ένα άλλο θέμα, ας πούμε, μια επιτυχία ή με ένα ευχάριστο, με κάτι ωραίο, κάτι αισιόδοξο, είναι η μέρα με τη νύχτα στο κομμάτι της τηλεθέας, ας πούμε. Προφανώς και της ακροματικότητας, ραδιόφωνο και της. Είναι όλο αυτό σαν το αυγό που έκανε την κότα ή η κότα έκανε το αυγό. Αλήθεια είναι. Μην το δίνεις και εσύ για να μην το καταναλώσει, μην το καταναλώνεις και εσύ για να μην στο δίνει. Αλλά εγώ το λέω πάρα πολλές φορές αυτό. Προφανέστατα πολύ μεγαλύτερη ευθύνη είναι η δικιά μας που το σερβίρουμε από αυτόν που το καταναλώνει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Αλλά ξέρεις πολλές φορές που ακούω ακόμα για δημοσιογράφους. Φταίτε για τη βία, ο χουλιγκανισμός, εσείς το συντηρείτε αυτό εκεί κτλ. Οι οπαδικοί δημοσιογράφοι φταίνε και όλα αυτά που την καραμέλα την εύκολη που λέει το κοινό. Η απάντηση είναι εσύ ποιους δημοσιογράφους διαβάζεις. Γιατί τέλος πάντων στον κάθε δημοσιογράφο δύναμη δεν μπορεί να δώσει οτιδήποτε άλλο εκτός από το κοινό. Αν εσύ πιστεύεις λοιπόν ότι κάποιος δημοσιογράφος είναι κάφρος, είναι χουλιγκάνος, είναι δεν ξέρω τι, μην τον κάνεις πρωτομάγκα με τα κλικ σου, με την ακροματικότητά του, με την απήχησή του, με την εμπορικότητά του. Είναι καθώς ένας δρόμος. Έτσι είναι, ναι. Τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα. Τι χρωστάμε από χθες, κάτι χρωστάμε, είπαμε να το πούμε σήμερα. Και έχω σπάσει το κεφάλι μου και δεν το θυμάμαι. Κάθε μέρα κάτι αφήνουμε πίσω. Όχι, είπαμε αύριο το πούμε αυτό, αύριο θα το αναλύσουμε. Και επειδή είσαι μικρότερος, λέω πώς το θυμάσαι πιο εύκολα. Μπορείς το θυμηθείς πιο εύκολα. Η μνήμη μου είναι άστρα πάντα. Άστρα πάντα. Κάτι ποδοσφαιρικό χρωστούσαμε. Εκεί πάνω που λέγαμε για τζόλι, αυτό. Κάτι εκεί πάνω ποδοσφαιρικό ήταν το χρωστούμενο. Και λέω και θα το πούμε αύριο. Όχι για την εθνική ομάδα, όχι για το. Κάτι για το τζόλι. Έλεγα και όλα στην αρχή, λέω, άντε επιτέλους να τελειώσουν αυτά τα με τις εθνικές ομάδες, να πάμε στη μεγάλη Super League. Playoffs και playouts τώρα. Εντάξει τώρα. Αναγκαστικά βλέπεις, ας πούμε, τα παιχνίδια έλλειψη άλλου. Να αρχίσουν και τα conference, να αρχίσουν και τα Europa και τα Champions, αυτά όλα. Ναι. Σε αυτό το επίπεδο. Δεν θυμάμαι. Σε αυτό το επίπεδο να συζητάμε. Ναι.
Πάντως ήταν κάτι που δεν το λάσκα που θα το συζητούσαμε. Αυτό το θυμάμαι. Τι ήτανε, κάτι. Ήτανε κάτι που δεν το λάσκα που θα το συζητούσαμε. Είχαμε τελειώσει, είχαμε κάνει μια βόλτα στην εθνική ομάδα, κανονικά όλα τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Τώρα δεν θυμάμαι κι εγώ. Πρέπει να μπούμε σε μούντα αγωνιστικό τώρα, με τα δικά μας. Έχεις το Σαββατοκύριακο, τι έχει το μενού, Κοσμοτέ? Σαββατοκύριακο, τι έχει το μενού, ναι. Έχει... Εσύ τι μενού έχεις, δηλαδή, τι θα φάσεις? Εγώ. Ναι. Εγώ έχω Manchester United Leicester το Σάββατο το βράδυ. Manchester United. Και Crystal Palace Arsenal τη Δευτέρα το βράδυ. Ναι. Manchester United. Ναι, ναι. Το ωραίο στο αγγλικό. Βεβαίως θα είμαι και στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, αλλά δεν το μεταδίδω. Θα είμαι στα πριν και στα πόδια. Το θυμήθηκα. Είπα να το αναλύσουμε. Είναι το θέμα που είπαμε να το κάνουμε εικόνα με την Ελλάδα. Και είπα το σταματάμε εδώ. Δεν θέλω να το κάνουμε ξεπέτα. Να το αναλύσουμε αύριο. Να το αναλύσει ο μεγάλος Μιχάλης Τσόχος αύριο. Το θέμα, την πρόταση του προπονητή της Μάστερ. Είδες, έδωσε την πάσα. Έπρεπε να σκεφτεί. Φίλε, αφού είμαι ο Στεφκάρη, ναι, θα το βάλω. Θα το σηκωθώ, ναι, και θα την πάρω, ναι, την πάρα, την καρφώσω. Λοιπόν. λοιπόν. Α, ναι, οκ, okay, μια χαρά είναι το θέμα. Δεν ξέρω γιατί είχε μείνει ότι δεν μου άρεσε. Ναι. Είναι σαν και μεγαλύτερος, εγώ το θυμήθηκα. Λοιπόν. Είπαμε, μείναμε στις εικόνες και είπες ότι αύριο θα μας περιγράψει τις εικόνες που έκανε στο μυαλό σου, στο μυαλό σου, ναι, στη σκέψη σου, όταν πληροφορήθηκες αυτό το πράγμα. Όταν διάβασε ότι υπάρχει πρόταση οι διαιτητές να προπονούνται μαζί με τις ομάδες στη διάρκεια της εβδομάδας για να φτιάξουν οι σχέσεις τους, για να καταλαβαίνει ο διαιτητής τον παίκτη και ο παίκτης τον διαιτητή. Ρε, φίλε. Και είπαμε να το φέρουμε αυτό από τη Μεγάλη Βρετανία, να το φέρουμε στην Ελλαδάρα. Ναι. Είδε λοιπόν, πες ένα όνομα διαιτητή, ποιο θέλει. Παλιό ή τώρα που παίζει? Όχι, τώρα. Ψιδηρόπουλο. Σιδηρόπουλο. Ναι, που είναι και λίγο αυστηρός μερικές φορές, να πούμε. Ναι. Και το έχει και το αυστηρό. Κάνει κάτι αυτά, κάτι βλέμματα, κάτι αυτά, κάτι κυρίες κάνει. Ναι. Πες και στην ομάδα με την οποία πάει να προπονηθεί. Να το φέρω εδώ στα δικά μας, στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Μπαίνει λοιπόν στα αποδυτήρια ο Σιδηρόπουλος. Του δίνουν το ντουλαπάκι του, γιατί του δίνουν και ντουλαπάκι. Υπάρχει στα ποντήρια ντουλαπάκι διαιτητής. Ο διαιτητής που προπονείται σήμερα μαζί μας. Άρα πάνε στο δωματιάκι το δικό τους που υπάρχει συγκεκριμένα για τους διαιτητές όταν παίζουν τα παιχνίδια. Εκεί πάει. Εκεί πάει, άντε, να σε βάλω να πάει εκεί. Εκεί πάει. Ναι. Αν και υποτίθεται ότι όλο αυτό έγινε για τη σύσφυξη των σχέσεων. Άρα θα μπορούσε να πάει στα ποντήρια των ποδοσφαιριστών. Σαν ένα από αυτού. Έχει δίκιο, ναι. Έχει δίκιο. Έτσι, ναι, όπως το λες εσύ θα γίνει, ναι. Εκεί, ναι, εκεί του δίνουμε και το ντουλαπάκι, ένα ντουλαπάκι από εκεί, να βάζει τα πράγματα του κτλ. Πάει ο άνθρωπος να βάλει τα παπούτσια του, έχουν πάει τα καλόπεδα νωρίτερα, αυτό είναι περιστατικό πραγματικό, έτσι υπονέχτηκαν ένα γνωστό στάρ του ποδοσφαίρου σε μια ομάδα, ναι. Φοράει τα παπούτσια του, αλλά μέσα είναι τίγκα στην οδοντόκρεμα. Εμφανίζεται κάποιος, λέει, για αυτό που είχε σφυρίξει προχθές. Ποιος, θέλω ονόματα, δεν θέλω να... Θέλω ονόματα συγκεκριμένα. Για αυτό, ποιος το κάνει, ποιος τον μαλώνει πρώτος. Παίρνει το παπούτσι, βάζει ο Σιδηρόπουλος το παπούτσι. Ναι. Καταλαβαίνει ότι είναι χάλια η κατάσταση, το βγάζει, λέει, ξέρω εγώ, διαμαρτύρεται, δεν κρυνιάζει. Πάει ο... Διαιρήνια ως αρχηγός, παίρνει το παπούτσι, κοιτάει μέσα, βλέπει το ντόκρεμα, γυρίζει τους υπόλοιπους. Τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό, ρε, που του βάλατε μέσα! Τους φωνάζει. Απαντάει ο Πασχαλάκης, δώρο για το σφύριγμα του το προχθεσινό. Χαμογελάει, δεν στραβώνει και βγαίνει έξω, τέλος πάντων. Δεν μου λες, αλλάζει με τους παίκτες κανονικά, γιατί έρχεται αυτό. Ναι, έτσι υπάρχει η σύσφυξη των σχέσεων. Ναι, έτσι αλλάζει. Υπάρχει η σύσφυξη των σχέσεων. Ωραία. Ναι. Το πιάνει και ο φυσικοθεραπευτής εκεί, τον φτιάχνει, ας πούμε, για να βγει στην προπόνηση έξω, ή δεν προλαβαίνει και τον λέει, έλα βγες εσύ, έτσι κι αλλιώς δεν θα. Στέλνουμε δύο καλά παιδιά να του κάνουν μασάζ. Ναι, λίγο μασαζάκι πριν δούμε για...
Και του λέει ο ένας, έχεις ένα πιάσει για προπόνηση. Ναι, ναι, έλα να σου κάνουμε λίγο μασαζάκι ενώ ψυκριακής. Για να είσαι έτοιμος. Και βγαίνει έξω. Βάλε μου στο κάδρο λίγο και Λουτσέσκου. Ναι, που το βγαίνει έξω ο διαιτητής, δηλαδή ξεκινάει η προπόνηση, ρε παιδί μου. Μπαίνει και είναι στην αρχή η βοηθή του, αλλά βάλε μου στη. Δηλαδή το προχωράμε λίγο, fast forward, και μπαίνει και στο ρόλο του και ο Λουτσέσκου. Στο πλάνο μας. Ναι. Και τι τον προπονεί τώρα ο Λουτσέσκου? Ναι, τον προπονεί κανονικά, ρε παιδί μου. Συμμετέχει στην προπόνηση κανονικά, να δει πώς προπονούνται οι παίκτες, αφού αυτό είναι το έργο, αυτό είναι το κόνσεπτ, αυτό είναι το σχέδιο. Ναι. Να μπαίνει στη φάση και ο διαιτητής μαζί με τους παίχτες. Για λίγο βέβαια, αλλά θα μπαίνει. Ναι. Λουτσέσκου, τον βάζει να κάνει σπριντ. Ξεκινάει η προπόνηση και λέει Σιδηρόπουλος με τρίτσα. Σπριντ κατοστάρια, μέχρι ο Σιδηρόπουλος να καταφέρει να περάσει ένα κατοστάρι του με τρίτσα. Η υπόλοιπη κανονικά. Είναι ωραίο πάντως, είναι ωραίο αυτό να γίνει. Μπράβο, είναι κάτι πρωτοποριακό να συμβεί. Κυρίως επειδή έλεγες και τις προηγούμενες μέρες, όταν βλέπαμε το πρόγραμμα, ότι έρχονται καμιά 17 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τις επόμενες μέρες, με κύπελα, πρωταθλήματα κτλ. Είναι καλό να γίνει αυτό και γρήγορα, δηλαδή πριν από αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Και να τους πηγαίνουμε να αλλάξει. Να αλλάξει, να τους πηγαίνουμε. Και, ναι, ναι. Και να βλέπουμε μετά την Κυριακή πώς θα σφυρίζουν. Ναι. Και πού να τους πηγαίνουμε στην προπόνηση, πριν το μάτς ή μετά το μάτς? Καλή ερώτηση. Κάτσε να σκεφτώ 10 δευτερόλεπτα. Μετά το μάτς. Μετά το μάτς. Μετά το μάτς. Ναι, μετά. Ξέρνω για μετά το μάτς. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και να έχει έρθει ο Σουηδός ο Ξανθούλης, να έχει σφυρίξει και μετά να πηγαίνει για προπόνηση. Ναι, ναι, είναι κάτι πρωτοποριακό, πιστεύω ότι μπορεί πολύ εύκολα να υλοποιηθεί στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, και να το προχωρήσουμε, ναι. Δηλαδή να είμαστε πρωτοπόροι. Δηλαδή δεν περιμένουμε να το εφαρμόσουν οι ξένοι, να το κάνουμε εμείς κατευθείαν. Ναι, στην Αγγλία να το συζητάνε και εμείς να το έχουμε υλοποιήσει. Και εμείς να το έχουμε κάνει. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Και να του λέτε και τα αποτελέσματα. Να λειτουργήσουμε ως πείραμα. Έτσι ακριβώς. Για ναι. Να κλείσουμε με Φερναντάο. Σφίξαμε τώρα, δεν έρχεται στην Αγία Σοφιά? Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα πάει με Μουντιάλ. Δεν είμαι βέβαιος. Και τι θέλει να κάνει? Αν θέλει να έρθει στην ΑΕΚ, πώς θέλει να έρθει? Δεν είμαι βέβαιος ότι θέλει να έρθει, ξέρω εγώ, υπογράφοντας ένα τριετές, τετραετές συμβόλαιο ως προπονητής. Μπορεί να σκέφτεται ότι... Θες πάνω τώρα... το λέω, δεν κάνει να το πω, κάνει τζιζ αυτό. Υποτίθεται ότι δεν κάνει να το πω, αλλά τώρα εδώ που φτάσαμε θα στο πω περιγραφικά. Ναι, και στο 90 είμαστε, ναι, δεν μετράει. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα σχέδιο, μια σκέψη, ένα πλάνο να έρθει μαζί με κάποιον ακόμη που είτε από την αρχή είτε που στην πορεία μετά από ένα χρόνο θα αναλάβει το κουτσάρισμα της ομάδας και ο Φερναντάο, που λες και εσύ, θα έχει το γενικό κουμάντο να περάσει σε ένα άλλο πόστο στην καριέρα του, όπως θες πες το τώρα. Μισό λεπτό, το δηλαδή πόστο. Τώρα το καλοκαίρι, τώρα σε ένα μήνα ας πούμε, εμείς συμφωνούμε. Τρέχει το project AEC από την αρχή ως το τέλος ο Φερναντάο, ναι. Και έχουμε ένα ερώτημα αν τον πρώτο χρόνο του project είναι και στον πάγκο. Ναι. Αλλά έχει φέρει μαζί του και τον Χι Πορτογάλο, ναι. Ο οποίος θα τον διαδεχτεί. Uh-huh. Ή από τον πρώτο χρόνο, από την πρώτη μέρα, έχει έρθει μαζί του ο Χι Πορτογάλος, που αυτός είναι στον πάγκο, κοουτσάρι, και ο Φερναντάο τρέχει το project. Μάλιστα. Άρα είναι... Εν είδη τεχνικού διευθυντή, εν είδη... Γενικού κουμάντου, να το πούμε, ναι. Έτσι. Ναι. Το κουμάντο, ναι. Του κουμάντου.
Ναι. Εντάξει. Okay. Σε όλα τα επίπεδα. Okay. Ακαδημίες, αυτό εκεί. Όλη αυτή η ιδέα που, είχε, που έχει για το ποδόσφαιρο. Τον έχω τον τίτλο. Τον έχω τον τίτλο. Εν λευκό στο Σάντος. Ναι, ναι, τα κλειδιά του μαγαζιού. Ναι, ναι, έχω τους τίτλους αυτούς τους δύσκολους. Ναι, τους έχω. Ναι. Τώρα βέβαια είναι ένα ερώτημα τι θα πει και η Πορτογαλική Ομοσπονδία, η οποία πληρώνει πάρα πολύ καλά λεφτά στο Φερνάντο Σάντος. Εξαιρετικά λεφτά. Δεν δε μπορεί να βρει οικονομικό κίνητρο για να φύγει στην Ελλάδα. Σάντος δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το συμβόλαιό του στην Πορτογαλία μαζί με τα πριν προκρίσεων αυτά εκεί και τα λοιπά είναι κάτι του τύπου μετά την πανδημία, όπου έχει και περικοπές, είναι κάτι του τύπου 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, μπορεί και 3, ανάλογα με το τι θα πετύχει στα πριν. Οπότε δεν τίθεται θέμα οικονομικού δέλεαρ, δεν παίζει τέτοιο θέμα. Ναι, τόσο καλά. Μάλιστα. Μα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσοχόν. Χαίρετε, κύριε. Να είστε καλά, να τα πούμε αύριο. Γεια, γεια, γεια.